Λοιπόν, παιδιά, Θωμά Ζάμπρα εδώ πέρα με άλλο ένα, άλλο ένα podcast. Αφήστε με να σα κάνω μία ερώτηση. Μήπω είστε άρχοντε, γιατί θέλω εδώ πέρα να σα πω μία καλή νεσπέρα. Boom. Άλλη μία εισαγωγή για τα βιβλία. Πάμε παρακάτω. Ε, Όπω προείπα, Θωμά Ζάμπρα εδώ με άλλο ένα, άλλο ένα podcast. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με κάτι που θυμήθηκα. Κάτι θα θυμηθούν τώρα, θα νιώσουν νοσταλγία. Οι μεγαλύτεροι, οι μικρότεροι θα είναι σε φάση τι λέει τώρα αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα που λέει. Ε, δεν θα έχετε ιδέα γιατί πράγμα μιλάω. Με του 90 θα γίνουμε αδέρφια. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, έχω μεγαλώσει. Πάρε το απόφαση. Εγώ το παίρνω τώρα σιγά σιγά. Προσπαθώ να το αγνοήσω. Προσπαθώ να αγνοήσω ότι τα μαλλιά μου είναι εμφανώ πιο μέσα πλέον. Δηλαδή έχει κάνει υποχώρηση, άτακτη υποχώρηση. Έχει κάνει προ τα πίσω η γραμμή των μαλλιών μου εδώ πέρα. Έχω το λεγόμενο McDonald's αυτό. Δηλαδή εδώ πέρα, ξέρετε, σε αυτό το σημείο έχει γίνει ένα μη McDonald's. Τι να κάνουμε τώρα. Μεγάλωσα, δεν είμαι νεολαίο σε κανένα σύμπαν, με κανένα αριθμό, με καμία αρρύθμιση. Οπότε οι αναφορέ μου θα αρχίσουν να παλιώνουν σιγά σιγά. Μετά θα αρχίσω να προσβάλλω κόσμο με αυτά που λέω και τι απόψει μου. Θα ντρέπονται για μένα τα παιδιά μου. Θα έρχονται σπίτι, θα λένε ε, μην ακού τώρα τον πατέρα μου. Αχ, πατέρα Ριζίλ, πάλι μα έκανε. Εγώ θα προσπαθώ να υπερασπίζω τον εαυτό μου με ηλίθια επιχειρήματα του στυλ. Ε, ό, εμένα δεν με νοιάζει ο καθένα να κάνει τι θέλει στο κρεβάτι του ή δεν ξέρω κι εγώ που, ποιο, ποια θα είναι η μπουμερίστικη αντίληψη που έχω. Θα λέω συνέχεια για την εποχή μου. Α, εμεί δεν κάναμε τότε αυτά τα πράγματα. Όταν ήμουν εγώ μικρό, είχε πέντε δραχμέ το τάδε, ξέρω εγώ, θα λέω. Θα είναι ένα κύκλο. Είναι ένα κύκλο τη ζωή. Ό,τι και να κάνει, είσαι καταδικασμένο να τον φά. Νιώθει όταν είσαι μικρό, αφιδί μου σε ηλικία, ακού του γονεί σου και λε: Α, καλά, εντάξει, α, αυτοί οι boomers τώρα ξέρω. Πάμε, λοιπόν, θα γίνει εσύ boomer και δεν το παίρνει χαμπάρι καθόλου. Κανένα δεν, δεν, δεν παίρνει newsletter. Δεν έρχεται κάποιο να σε καθίσει, ένα έκανε απέναντίον σου πει: Ακούθω, μα, άκουσε με τώρα, είσαι boomer. Όχι, εγώ το τελείωσα το λύκειο τώρα πριν από ένα, δύο, δεκαοχτώ χρόνια, ναι. Τέλο πάντων, ό,τι και να λέει, Ναι, οκ, okay, μεγάλο λοιπόν, Ωραία. Έπαθα αυτό το πράγμα λοιπόν, εντάξει συνέβη, πάμε παρακάτω, πιο πολύ νομίζω αυτός ο μονόλογος ήταν κάπως να πείσω εσάς ότι εντάξει παιδιά δεν τρέχει κάτι, πάμε παρακάτω, αλλά πιο πολύ μάλλον τον έλεγα για να τον ακούσω εγώ ο ίδιος, αυτό συνειδητοποιήσετε με σαν του μονολόγο, όπως και να έχει. Ήθελα αυτό που ήθελα να πω πριν που έκανα δύο λεπτά εισαγωγή για το πιο απλό πράγμα που ήθελα να πω. Δεν χρειάζονταν όλο αυτό. Έπαθα μια μικρή υπαρξιακή κρίση, δεν ξέρω αν το κατάλαβε κανένα. Και εδώ νομίζω ότι τόση ώρα και καλά σα λέω ότι α, αυτά έχει ζωή και μιλάω χαλαρά και είναι κάτι που κάνω για δικιά σα κατανάλωση. Ξεκάθαρα πέρασα μια υπαρξιακή κρίση για την ηλικία μου. Το προσπέρασα όμω, είμαι γρήγορο. Περνάω από όλα τα στάδια Πολύ γρήγορα κάνω, έκανα μόνο μου τη θλίψη, τα νεύρα, την άρνηση, διαπραγμάτευση, τα έκανα όλα και προχωράμε. Αυτό που ήθελα να πω είναι: ακούστε τώρα θα τρελαθείτε. Οι άνθρωποι που ζείτε τώρα θα τρελαθείτε. Έχει κάποια πράγματα που ήταν υπαρκτά, που ήταν καθημερινότητα, που ήταν κάτι που ήξερε, ρε παιδί μου, ήταν η ζωή σου, η καθημερινότητά σου, επειδή μου τα έβλεπε εκεί, ήταν μια πραγματικότητα για την δεδομένη εποχή. Τώρα φαντάζουν τόσο άκυρα. Ακόμα και σε μένα που τα έζησα, φαντάζουν απίστευτα άκυρα. Π.χ. υπήρχαν παλιά τα 090. Τι ήταν τα 0, 090 ήταν διάφορες τηλεφωνικές υπηρεσίες, υπήρχαν και απλά 090 που, που πουλούσαν μαχαίρια. Δηλαδή μετά τις 12 το βράδυ Μπορεί μερικέ φορέ μετά τι 11 όλα, τα κανάλια τα παρατούσαν. Σου λένε: Ό,τι πρόγραμμα είχαμε σχεδιάσει και πληρώσει, αυτό τέλο. 11 η ώρα τα κατεβάζουμε, κατεβάζουμε ρολά και δίνουμε το χώρο μα σε πολιτέ. Βγαίνει ένα τύπο και προσπαθεί να σου πουλήσει ένα μαχαίρι και κόβει ένα κουτάκι κοκακόλα με μαχαίρι. Και σου λέει: Κοίταξε τι καλά, αυτό το μαχαίρι κόβει το κουτάκι κοκακόλα. Και λε: Σε φύγω, κάνω μπριζόλα, κάνω ψουμί, κάνω τέτοιο πράγμα. Δεν θέλω να κόψω κουτάκι κοκακόλα. Ναι, αλλά σου λέει αυτό, αλλά εγώ δο Κόβω το κουτάκι Κοκακόλα με αυτό το μαχαίρι. Ε, τι άλλο κόβει, έπαιρνε, πριώνιζε πράγματα. Σου λέει, Άμα κόβει αυτά, φαντάζομαι ότι θα κάνει το κολόψω μόσθωμα, Αυτό ήταν το, το selling point, ρε παιδί μου. Και έπαιρνε, συγκιτούσε τον αριθμό από κάτω. Αυτό ήταν ένα τρόπο με τον οποίο αγόραζαν μαχαίρια οι άνθρωποι. Περίμεναν να πάει 12 η ώρα το βράδυ έβλεπαν έναν τύπο να παίρνει ένα μαχαίρι και να λέει: Κοιτάξτε τι καλά που κόβει, μου κόβει τι τρίχε. Εδώ έκανε τι τρίχε, κόβει ένα χαρτί στη μέση, σαν κατάνα ατόρι χάντζο. Και τώρα κόβω ένα κουτάκι κοκακόλα. Και έλεγε: Εσύ, ο, οκ, okay, τελείω. Τώρα θέλω αυτό το μαχαίρι. Κάτσε να δω και διάβαζε τον αριθμό που έγραφα από κάτω και έλεγε: 090, 25, 15, 4, 52. Μην το πάρετε, αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι, και έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: Γεια σα, είδα το μαχαίρι αυτό που κόβει την Coca-Cola, ξέρω εγώ. Αυτό που κόβει την Coca-Cola θέλετε, κύριε. Ναι, ναι, αυτό μην δεν κόβει την Coca-Cola, ξέρω εγώ. Θα το δοκιμάσω, θα πάρω μια Coca-Cola και θα την κόψω. Και αυτό ήταν ένα τρόπο παγόρευση μαχαίρι παλιά. Κατευλακίε του στυλ να πα σε ένα μαγαζί με μαχαίρια για να αγοράσει μαχαίρι δεν υπήρχαν αυτά. Όχι, έπρεπε να πάει 12 ώρα το βράδυ να βάλει τηλεόραση μια άκυρη διαφήμιση για μαχαίρι και εσύ να, να πάρει τηλέφωνο 12 ώρα το βράδυ κάποιο κακομίρι που καθόταν εκεί πέρα για να αγοράσει σήμα χέρι. Αυτή ήταν η φάση. Και καλά, πάει στο διάλογο τώρα. Αυτέ οι τηλεπολίσει, ρε παιδί μου, είναι ένα κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο, είναι πιο συνηθισμένο, μπορεί να το έχετε ακούσει. Μπλα μπλα μπλα. Υπήρχε όμω ένα άλλο πράγμα. Μια άλλου είδου υπηρεσία. Αλλά εσεί τώρα δεν βλέπετε εδώ πέρα γιατί είναι podcast αυτό. Εγώ κλείνω το μάτι όσο λέω το μια άλλου είδου υπηρεσία. Εγώ κλείνω το μάτι πονηρά. Θα πω κι άλλα τώρα, θα πω ενήλικε υπηρεσίε. Κλείνω και τα δύο μάτια τώρα. είναι σαν να κοιμάμαι, τέλο πάντων το έκανα λάθο αυτό. Ένα μάτι έπρεπε να κλείσω, ή το ένα μετά το άλλο και τα δύο ταυτόχρονα είναι σαν ύπνο. Εγώ νομίζω αυτό που ήθελα να κάνω είναι ένα πονηρό winking εδώ πέρα. Ψιλοπιάσατε τι λέω. Μάλλον όχι, γιατί είναι περίπου περίεργο Κόντε, θα το εξηγήσω λίγο παραπάνω. Εκεί ρε παιδί μου ανάμεσα στα μαχαίρια ή ο άλλος που έβγαζε ένα πράγμα για να κάνει τρέξιμο και μετά το δίπλο ε, 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 Στα τελεμάρκετινγκ ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα ήταν το, το πρόβλημα της αποθήκευσης. Δηλαδή που θα βάλεις αυτά τα πράγματα που σου πουλάνε. Οπότε όλα τα πράγματα τελείωναν με ένα punchline το οποίο punchline ήταν πάντα το διπλώνει και μπαίνει κάτω το κρεβάτι. Και εσύ εκεί ήσουν να τελείωνες. Έχει έχεις στο οργασμό κονικά. Δηλαδή, μπαίνει δηλαδή, δηλαδή, το κρεβάτι. Αντια. Ξέρω, αυτό ήταν το μεγάλο, το μεγάλο φινάλε που είχαν αυτά τα προϊόντα. Τέλο πάντων, ωραία. Λοιπόν, εκεί, παιδί μου, άσχετα με αυτέ τι πωλήσει, υπήρχε και ένα άλλο. Πήγαινε 12 ώρα το βράδυ. Μπορεί να ήταν και πιο αργά, σου λέει. Άσυ να κοιμηθούν τα παιδιά, γιατί τώρα αυτά είναι πολύ πιπεράτα εδώ πέρα που έχουμε ετοιμάσει. Και βγαίνανε, ρε παιδί μου, τρει-τέσσερι εκεί, μία ώρα το βράδυ, ξέρω εγώ, έβγαινε ανάμεσα στα μαχαίρια και τα, και τα, όργανα γυμναστική, έβγαιναν δύο-τρει ξευράκωτε. Έτσι, φορούσαν πολλέ φορέ αυτό, πώ τα λένε αυτά, που είναι διάφανα, που είναι σαν χαρτί από πομπονιέρα, ξέρω για κάποιο λόγο είναι σεξ, αυτό να φαίνεται να διαγράφεται απλά λίγο ένα τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω πώ το λένε τώρα, εσεί τα ξέρετε. Και βγαίνανε θέσεις και βάφησε εκεί πέρα και τρίβονταν μόνοι του. Μερικέ φορέ τρίβονταν και μεταξύ του, ξαπλώνανε σε κάποια κρεβάτια, ξέρω και παίρνανε διάφορε συστημικέ πόρε μόνοι του όμω, και του ζούσαν μόνοι του. Ξέρω εγώ τα λεπτά, και σου έλεγαν: Είσαι μόνο, έλεγε Εσύ, μόνο είμαι. Αυτή δεν άκουγε βέβαια, γιατί ήταν στην τηλεόραση. Είσαι μόνο, έχει αυτό, ξέρω εγώ. Πάρε την πιο καυτή γραμμή τη πόλη, ξέρω εγώ. Και... και έπαιρνε τηλέφωνο. Και τώρα εσεί λέτε, αυτό ακούγεται κάπω κάπως και καλυμμένα σεξουαλικό θέμα. Ναι, κάπως και καλυμμένα σεξουαλικό ήταν, αλλά δεν ξέρω αν κάτω από το κεκάλιμα αυτό υπήρχε και κάτι άλλο. Δεν είχα πάρει ποτέ ότι είχα καμιά εμπειρία από άνθρωπο που πήρε ποτέ ρε παιδί σε αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να ξέρω κι εγώ τι γίνεται, τι, γιατί ξέρω, χινταρόταν κάτι πολύ σεξουαλικό. Ότι πάρε μα, χαχαχού, <χω> ξέρω, ξέρω εγώ, κτλ. Εδώ πέρα μηδέν, Ήταν ροζ γραμμέ τι έλεγαν. Γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με σεξ, τσόντα, ξέρω εγώ, ή ροζ, τελείωσε ροζ. Δεν ξέρω τι είναι το ρόζιν, το χρώμα του δέρμα, του γυμνού δέρματο. Δεν ξέρω ποιο είναι ο, ο, ο συνειρμό εκεί πέρα. Ηταν ρόζιν μέσα. Οπότε έπαιρνε και υπήρχε μια υπόνοια για κάτι σεξουαλικό. Αλλά, αλλά τι ακριβώ με έπαιρνε και τι έκανε καυλάντα, α πούμε. Δηλαδή, αυτό μιλούσε σεξουαλικά σε έρεξη. Τι φορά τώρα, ξέρω. Και ξέρει βαθιά μέσα σου. Δηλαδή, ε, μπορούσε κανένα να έχει τέτοια άρνηση μέσα του που να πιστεύει ότι θα πάρει τηλέφωνο το 090 και δεν θα είναι ο ίδιο τύπο που πουλάει τα μαχαίρια. Δηλαδή σε, ρωτάει για μαχαίρια πήρε, όχι για, το, για τη ροζ γραμμή. Α, ναι, όχι, καλή και θα άλλαζε τη φωνή του λίγο, θα έκανε μια καλύτερη μίμηση από αυτή που έκανα εγώ τώρα. Αυτή ήταν η καλύτερη μίμηση που είχα γυναίκα μέσα μου. Τέλο πάντων, θα έκανε μια μίμηση γυναίκα, θα ήταν ο ίδιο τύπο που κάθονταν στο ίδιο γραφείο με τα ακουστικά του, ξέρω και θα σου έλεγε. Δηλαδή, α, δεν υπήρχε, τώρα υπήρχε κανένα περίπτωση Καλά, οι εντωμεταξύ τα μοντέλα αυτά, οι ξεβράκοντε ήταν φάση άλλε, άσχετε, ρε παιδί μου. Είμαι σίγουρο ότι ήταν το εξωτερικό, δεν νομίζω ότι κάνανε ελληνικό γύρισμα τώρα, ότι ήταν κάποιε γυναίκε από εδώ. Τώρα ήταν κάποιε άσχετε. Ένα generic video που είχε φτιάξει κάποιο τύπο στον Καναδά, ξέρω εγώ, και ήταν σε όλο τον κόσμο. Οπότε με αυτέ δεν μιλούσε σίγουρα που έβλεπε εκεί πέρα. Αλλά τώρα μου φαίνεται τρελό ο οποιοδήποτε, και δηλαδή, εγώ αν την είχα αυτή την επιχείρηση, όσο τίμε και αν ήθελα να την τρέξω, μου φαίνεται γελίο να προσλάβω σεξι γυναίκε να κάθονται πίσω από ένα τηλέφωνο με, αυτά τα, με αυτό το δίχτυ μπομπονιέρα και να κάθετε να μιλάνε μαζί σου για καβλάντα. Θα έπαιρνα όποιον να είναι, όποιον. Τρει τύπε, τρει μαμάδε, ρε παιδί μου, όποιε μου ζητούσαν τα λιγότερα λεφτά, θα τι έβαζαν να Θα έλεγα, Άμα πάρει κανένα, πείτε του ότι φοράτε κουμπινεζόνια τι είναι σεξ, Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, στριμ, και αυτά το, το χαρτί μπομπονιέρα και αυτό. Πεί, πείτε του ότι θέλουν να ακούσουν. Πείτε, ξέρω εγώ. Και τι ξέρω, αυτό έκανε. Αυτό ήταν, ήταν ένα σεξι πράγμα, α πούμε, που μπορούσε να κάνει και σε αυτά χρέωναν η χρέωση πήγαινε σύννεφο για να καταφέρει να συνδεθεί και σίγουρα στην αναμονή και περίμενε, ούτε σε, στην Κουσμοτέ να έπαιρνε τηλέφωνο. Και κάθονταν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και περίμενε εσύ, ξέρω εγώ, δύο ώρε να βγει να μιλήσει με την κούλα. Τώρα είχε δει ή είχε κάνει εικόνα την τύψα, που είδε στην τηλεόραση. μπορεί να, ήταν, να, να, έχει πεθάνει, να άσχετη, ρε παιδί μου. Τύψη έβγαινε μια καημένη νοικοκυρά που φορούσε. Φόρμες ξέρω εγώ, και καθώ είναι εσύ και καβλάτα, και σκιάλε, πω ότι είσαι, οι, 6 σεξι καυτέ στιγμέ που έζησα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή από αυτό το τηλέφωνο δεν αξίζουν 100 τι 100.000 δραχμέ που θα δώσω, του τρει μισθού που θα δώσω, ρε παιδί μου, για, στο τηλέφωνο για αυτό το πράγμα. Ήταν ένα πράγμα που έκανε κόσμος κόσμο αυτό. Και το ξέρω, σα φαίνεται τέρμα απελπισμένο, σα φαίνεται τέρμα ηλίθιο, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει αυτή η απίστευτη υπερπροσφορά τσόντα και οτιδήποτε σεξ, οτιδήποτε φετίχ και να έχει μπορεί να το βρει συντερνητικά με τιμία. Αλλά θέλω να σα θυμίσω από πού ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε. Δηλαδή, τώρα έγινε η θάλασσα γιαούρτι, ρε παιδί μου, αλλά κάποια στιγμή ένα τύπο για να νιώσει λίγη παρέα ή για να νιώσει κάτι σεξουαλικό, αντί να έχει το ίντερνετ να βρει ό,τι θέλει εκεί πέρα, έπρεπε να πάρει τηλέφωνο έναν απαταιώνα που είχε στήσει αυτό το πράγμα για να κλέβει, να, να βασίζεται στα πιο βασικά ένστα, στι πιο βασικέ ανάγκε ανθρώπων που ήθελαν λίγη συντροφιά ή λίγο σεξ. Και έπαιρναν τηλέφωνο εκεί πέρα και μιλούσαν ποιο ξέρει με ποιον, σε ποια κατάσταση, έτσι και έλεγαν πω, εντάξει, αφάσαρα χτες, Ξέρω, εγώ πέρασα τέλεια. Η πιο, η πιο καυτή στιγμή τη ζωή μου. Υπήρχε αυτό, ήταν ένα πράγμα που συνέβαινε. Πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Αλλάζουν θέμα, πάρα πολύ ζέστη. Α, υπερβολή, δεν ξέρω τι τώρα τι θα κάνουμε. Εγώ έχω για να κάνω. Γυρίζω και μία σειρά. Για όποιον ακολουθεί αυτό το σάγκα τη σειρά που γυρίζουμε με ένα συνεργάτη μου, τον Διονίσα Τζεράκη, έχω μία σειρά που έχουμε γράψει. Και τη γυρίζουμε κάμπος ο καιρό. Τώρα είχαμε φούλα να μας έχει πάει πίσω απίστευτα χρόνια, ξέρω Και τώρα τελειώνουμε τα γυρίσματα αυτά μέσα στο καλοκαίρι. Θα γυρίζουμε μια τεράστια σκηνή όπου είμαστε μέσα σε αυτοκίνητα και έχει ένα πράγμα σαν γκάρτσια. Έχει λίγο με αυτοκίνητα. Οπότε θα είμαστε όλο τον Ιούλιο. Εγώ θα είμαι σε ένα πανάρχιο αυτοκίνητο μέσα το οποίο δεν έχει καν air condition και θα είμαι εκεί, θα ψήνω με μέσα στη λαμαρίνα. Θα με βγάλουν, θα με. με Μόλι τελειώνει η σκηνή, θα με βγάζουν, θα με κοιτάνε, θα με τρυπάνε με ένα πυρούνι και θα μου λένε: Θέλει κανένα δέκα λεπτά για ακόμα ο Θωμά. Κάπω έτσι θα τη βγάλω. Και έχει πάρα πολύ ζέστη και κάνω αυτή τη σκέψη μέσα στη μέρα. Συνέχιση θα έρχεται στο νου μου αυτή η πρόταση εδώ. Πω, πω ζέστη, ρε, πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Και κάθε φορά που ακούω μέσα στον κεφάλι μου ή λέω οποιοδήποτε κάτι για ζέστη, ότι ή, α, έχει ζέστη σήμερα, θα έχει ζέστη αύριο, θυμάμαι πάντα ένα απίστευτα μπαμπαδίστικο αστείο του πατέρα μου, το οποίο ήταν, έλεγε κάποιο, Ω, πολύ ζέστη έχει σήμερα. Και απαντούσε ο πατέρα μου, Από τον ήλιο θα είναι. Και το ξέρω ότι σα φαίνεται γελίο, το ξέρω ότι σα φαίνεται τίποτα αυτό το αστείο, αλλά για κάποιο λόγο με έχει σημαδέψει αυτό το αστείο. Δεν μπορώ κανένα να αναφέρει ότι έχει ζέστη σε ένα μέρο και να μην το σκεφτώ στο πίσω μέρο του μυαλού μου και όχι μόνο να το σκεφτώ και να χαζογελάσω μόνο μου, αλλά πρέπει να βάλω και όλε μου τι δυνάμει να καταφέρω να μην το πω. Να μην το πω δημόσια μπροστά σε κόσμο με αυτό το μπαμπαδίστικο ύφο και να γίνω ριζίλι. Οπότε αυτό που ήθελα να κάνω με το να μοιραστώ αυτή την ιστορία είναι να το ακούσετε. Και την επόμενη φορά που θα πει οποιοδήποτε κάτι για τη ζέστη, έστω ένα από εσά να σκεφτεί αυτό το αστείο για να μην είμαι μόνο μου, να μην νιώθω μόνο μου. Χίλια συγγνώμη. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Εν τω μεταξύ, θέλω να μοιραστώ μια γρήγορη ιστορία. Είναι η μάνα μου Αθήνα αυτή την περίοδο. Και καμιά φορά, άμα είμαστε και οι δύο στο σπίτι, παρόλο που δουλεύουμε και οι δύο αυτή την περίοδο, άμα είμαστε καμιά φορά στο σπίτι, μένει εδώ σε μένα, ρε παιδί μου, και άμα είμαστε καμιά φορά στο σπίτι και οι δύο, ε, βάζουμε αυτή μια σειρά. Α, λέμε, α ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά να δούμε. κυρίω μίνι σύρι, ρε παιδί μου, για να τι δούμε μπαμ, μπαμ, και να φύγουν από τη μέση. Και η μάνα μου έχει αυτό, μόλι τελειώνει τη δουλειά, ρε παιδί μου, όταν τελειώνει δηλαδή γυρίζει Αργά, είναι κουρασμένοι, καθόμαστε να βάλουμε μια σειρά. Ε, την πρώτη φορά ήταν αργά. Έχει πάει 9-9.30, τη βάλαμε. τη δούμε, πήγε αργά, την πήρε ύπνο. Λέω εντάξει, ε, δικό μου λάθο είναι αργά. Ήταν 9-9.30, την επόμενη φορά θα το κάνουμε νωρίτερα. Δεν είναι αυτέ ώρε για τη μάνα μου. Βάζω να δούμε τη σειρά, 7. Λέω ε, ναι, ωραία, μια λογική ώρα. Νωρί, ρε παιδί μου, τίποτα. Παπ, πέντε λεπτά, ρε, πέντε λεπτά. μέχρι να προλάβω να πατήσω το play και να ακουστεί αυτό το του, 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 του Netflix. Πάει, η μάνα μου έχει κοιμηθεί. Και το σπουδαίο είναι ότι όχι απλά κοιμάται, αλλά βάζουμε ρε παιδί μου τη σειρά. Κοιτάω, γυρίζω, κοιτάω τη μάνα μου στο πρώτο πεντάλεπτο. Η μάνα μου έχει αποκοιμηθεί τελείως είναι στην αγκαλιά του μορφέα. Τελειώνει η σειρά. Συνήθω το τέλο τη σειρά έχει ένα μαγικό πράγμα, σαν ξυπνητήρι, σαν βιολογικό ξυπνητήρι και ξυπνάει. Με το που τελειώνει η σειρά, ξυπνάει εκείνη την ώρα, ξυπνάει γυρίζει και με κοιτάζει και με κάθε ειλικρίνεια μου λέει: Εδώ μεξί έχει κοιμηθεί. Δηλαδή από το πρώτο πεντάλεπτο έχει κοιμηθεί ένα βαρύ μισάωρο, ωραίο, γεμάτο, τέλειο, power να πείπνο ρε παιδί μου, παιδιού, μικρού παιδιού. Ξυπνάει αφού έχει τελειώσει η σειρά, γυρίζει και με κοιτάει και φουλ σοβαρά μου λέει: Να σου πω, Θωμά, εγώ δεν το έχω για δεύτερο επεισόδιο γιατί παίζει να μην πάρω ύπνο. Και έτσι λέω και εγώ: Ε, μάνα, καλά, λε, άστο, μην το ρισκάρουμε καλύτερα. Έχει δίκιο, παίζουμε με τη φωτιά. Κατάφερε και κρατήθηκε για αυτό το πρώτο επεισόδιο. Α μην χαλάσουμε, α φύγουμε τώρα που είμαστε στην κορυφή. Και κάποια στιγμή κάπου αλλού το είχα αναφέρει αυτό για τη μάνα μου και το είχα κάνει στάδο. Δεν ξέρω το είχα κάνει. Κάποιο μου είχε στείλει ένα μήνυμα ότι εμένα λέει: Βάζουμε να δούμε ταινία, κοιμάται το πρώτο πεντάλεπτο, ξυπνάει στο τέλο τη ταινία και μετά, άμα τη ρωτήσει κάποιο, έχει δει αυτή την ταινία, λέει ναι. Οπότε δεν ξέρω κιόλα. Μπορεί δεν ξέρω να κάνουν αυτό που έχει δει που βάζουν κάτι κασέτε και παίζουν την ώρα που κοιμάστηκε και περνάνε στο υποσυνείδητο. Μπορεί να έχουν δει έτσι την ταινία. Δεν ξέρω. Οπότε σηκώνουν τα χέρια ψηλά, δεν κρίνω εγώ κανέναν σε πολύ πιο δυσάρεστη νότα η είδηση της εβδομάδας που μας πέρασε ήταν η όλη υπόθεση με πολύ γνωστό στους κύκλους του πάντων που ήταν γνωστός ποινικολόγος που χτύπησε τη γυναίκα του σε μια δεν ξέρω ποια ήταν η αφορμή τέλος πάντων δεν πολύ κατάλαβα από το διάβασμα που έκανα ποια ήταν η αφορμή κάτι έγινε πριν μάλλον σαν ξέρω εγώ έφυγαν ήταν σε ένα τραπέζι, φύγανε από το τραπέζι, πήγαν στο αυτοκίνητο και εκεί την ξυλοκόπησε τύπου υπερβολικά ρε παιδί μου άσχημα όχι ότι υπάρχει όχι ότι μπορείς να το ξέρεις το όλο πράγμα και να υπάρχει μια, ένας βαθμός ξύλου που μπορείς να δώσεις σε κάποιον πως μάλλον τη γυναίκα σου ας πούμε και να είναι ok δεν το λέω γι' αυτό το πολύ αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει καλύτερο και χειρότερο υπάρχει κακό και χειρότερο σε αυτή την περίπτωση ρε παιδί μου για μένα έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον και ένα έξτρα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ίδιλνες το, το μέγεθος και η διάρκεια που είχε. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν μιλάμε, δεν μπορείς καν να το αποδώσεις σε αυτό το πράγμα που κάνουν σε νομικά τερτύπια του στυλ εμβρασμό ψυχής και δεν ξέρω και εγώ τι μιλάμε τώρα για μια μεγάλη πράξη. Ε, θέλω τέλο πάντων ε, νό, η συγκεκριμένη περίπτωση να πιάσει να αναλύσει τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση και τι έγινε ε, για μένα είναι πεζόρε παιδί μου. Ε, πιο πολύ θέλω να το πιάσω από το, ε, στη, στη γενική του φύση το όλο πράγμα. Φυσικά εν τω μεταξύ εννοείται ακούσαμε τα συντηρητικά, τα ανακλαστικά και τα αντιδραστικά, τα ανακλαστικά όλα αυτά είναι απίστευτα πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ταχύτητα φωτός και Ξέρεις, ακούς τα κλασικά τι έκανε, να εξερευνήσουμε λίγο τι έκανε, λες και υπάρχει κάποιο σενάριο εκεί έξω που μπορείς να κάνεις κάτι και ο άλλος να σε και να είναι δικαιολογημένο, επειδή μου δηλαδή δεν ξέρω. νιώθω ότι ακόμα και να ακούσουμε τι έκανε και οτιδήποτε και αν αυτό που έκανε δεν είναι ότι προσπαθούσε να τον μαχαιρώσει με ένα μαχαίρι και αυτός πάλευε να σώζει για τη ζωή του ναι οκ, okay, άμα άμα συντρέχει κάποια τέτοια υποψία ξέρω εγώ να υποθέτω να ψάξουμε λίγο παραπάνω τι έγινε Οποιοδήποτε άλλο λόγο, νιώθω ότι δεν υπάρχει λόγο να κάτσουμε να το ψάξουμε. Δηλαδή, ε, ε, υπάρχει αυτή η διάσταση του. Δεν, ξε, δεν ξέρω καν, δεν ξέρω καν, επειδή μου είναι λίγο. Ε, και δεν. Ε, θέλω να πω κι αυτό, δεν ξέρω με, με πιάνουν και οι self Δεν θέλω να παίξω ε, κάποιο είδου ανώτερο τύπο ή απίστευτα αμόλυντο κακό τύπο που δεν έχω συμπεριφερθεί άσχημα σε κανέναν ποτέ και ε, στέκομαι σε κάποιο θρόνο ψηλά ε, και κρίνω τους άλλους με την αγιοσύνη μου και την καλοσύνη μου ρε παιδί μου ε, αλλά δεν ξέρω σαν απλός άνθρωπος με όλα τα ελαττώματα που μπορεί να έχω και με τις άσχημες συμπεριφορέ που μπορεί να έχω μέσα σε όλα αυτά μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ρε παιδί μου έτσι, ακόμα και για έναν άνθρωπο με ελαττώματα όπω είμαι, εγώ μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο πώ έχει γίνει, πώ φτάνει. Δεν ξέρω, είναι θέμα. Είχα, τόσο, είχα σίγουρα πολύ καλού γονεί όσον αφορά στο θέμα τη ανατροφή τη ηθική, το να με κάνουν να νοιάζομαι για του άλλου γύρω μου, να με κάνουν να, καταλα... να είμαι υπεύθυνο των πράξεών μου. Δηλαδή, σίγουρα η, η, η ανατροφή μου σε αυτό το επίπεδο έπαιξε κάποιο ρόλο. Αλλά έξω, είναι τόσο κλειδωμένο μέσα στο DNA μου το. το τόσο κλειδωμένο, τόσο ξεκάθαρο, τόσο απόλυτο το ότι το να μαλώνεις με τη σχέση σου όσο, σε ό,τι επίπεδο και να έχει φτάσει αυτός ο καβγά, όσο εκνευρισμένος και να είσαι, όσο δίκιο για να έχεις ε, για μένα είναι, ε, 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 δεν αποτελεί επιλογή το να τον χτυπήσεις ρε παιδί μου κάπως δεν ξέρω, ήταν ε, το χρωστά όλους τους γονεί μου αυτό το χρωστάω και σε δικιά μου δεν ξέρω, έχω κάπου μου, έχω ένα έξτρα γονίδιο έχω ένα έξτρα έντσι μου εκεί μέσα και μπορώ να κάνω αυτό το διαχωρισμό, ρε μου, δεν ξέρω. Δεν, δεν, πάει, το, δεν πάει το μυαλό μου προ τα εκεί. Δεν ξέρω πώ τόσοι πολλοί άνθρωποι ε, εκεί έξω και σε ενδοοικογενειακέ βίε, αλλά και σε ένα σωρό άλλε περιπτώσει στην καθημερινότητα, η βία του είναι τόσο εύκολη και, α, είναι μια τη επιλογέ που έχω εδώ πέρα. Κάθισα και ζήγησα τα πράγματα με αυτό που έγινε εδώ πέρα. Θεωρώ ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω τον άλλον και να τον χτυπήσω βία, αβάναυσα για ώρα με, με τη σκοπό τύπου να του κάνω ζημιά, α πούμε. Όχι ένα ξέσπασμα οργή, ότι α, πάρε μια σφαλιά, αλλά ξύλο συνεχιζόμενο. Δεν ξέρω καν πώ σκέφτεται ο άλλο ότι είναι μια επιλογή αυτό και πώ ε, του είναι εύκολο να το κάνει. Γιατί δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίος, ε, δεν έχει άμυνε εκείνη τη στιγμή. Δεν αμήνεται, δεν μπορεί, δεν ξέρω εγώ, δεν είναι τέτοιο και απλά δέχεται χτυπήματα από σένα και φωνάζει. Είναι, είναι μια ψυχολογική κατάσταση, δύσκολη να διαχειριστεί. Θέλει δηλαδή θάρρο, θράσο, θέλει ένα ειδικό τύπο ανθρώπου να πει: Όχι, συνεχίζω εγώ τώρα. Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίο δεν αμήνεται, δεν έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί για το χύψη λόγο. Πονάει, φωνάζει, αλλά εγώ συνεχίζω να το κάνω. Δεν ξέρω γιατί. Και τώρα ξέφυγε και ο, ο μου λίγο προ μια περίπτωση που την προηγούμενη εβδομάδα με ένα παιδί που στην Κρήτη ήταν ο βαγωσό 20 χρονών και κάτι έγινε μάλλον σε κάτι τύπο στον δρόμο και αυτή τον τζάκισαν στο ξύλο μέχρι που πέθανε. Ξέρω, δηλαδή το, το, έκαναν ζημιά ρε παιδί μου εσωτερικά τόσο μεγάλη που δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Και λες, τι διάολο ρε γαμότο, τι διάολο ρε γαμότο με αυτή την αλόγιστη και παράλογη κηδεία. Οκ, okay, δεν ξέρω. Προσπαθώ στην, στην αναζήτηση έβριση μια λογική μέσα σε αυτό το παράλογο επειδή μου τη τόση βία. Να πω, οκ, okay, μάλωσες με κάποιον στον δρόμο, είχε μαζεμένα πράγματα, σου την είπε, αδίκησε εκείνη τη στιγμή, πνίγηκε από κάτι και σήκουσε το χέρι και τον χτύπησε. Πώ τον κυνηγά και τον χτυπά με ένα τέτοιο τρόπο που φτάνει να τον σκοτώσει, σε ποιο σημείο δεν, πώς σε κανένα σημείο από το ρίχνω μια σφαλιάρα σε έναν, ρίχνω μια μπουνιά σε έναν άνθρωπο μέχρι το, τον μέχρι να πεθάνει, ξέρω, δεν λες ρε παιδί μου ας σταματήσω τώρα, είναι μια καλή στιγμή να σταματήσω τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν δη, 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 δη μπορώ να το, να το, κατανοήσω. Και έχουν αυξηθεί αυτά τα, τα κρούσματα βία, ρε παιδί μου, από, βλέπεις, από αγνώστους στο δρόμο που δεν ξέρω, παίξαμε μια και παρεξηγηθήκαμε και δεν ξέρω και εγώ τι έγινε, έχουν αυξηθεί και αυτά, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Που είναι δύο διαφορετικέ μορφέ βία. Αυτή έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι δύο οικογενειακή βία, ρε παιδί μου. Αλλά το βλέπουμε συνέχεια. Βλέπουμε την, την, απίστευτη αύξηση γυναικοκτονιών. Βλέπουμε την, τέτοια περιστατικά, ρε παιδί μου. Αν καθίσει και διαβάσει λίγο τα στατιστικά για πόσα περισσότερα, πόσο αυξάνονται τα οι καταγγελίε, πόσο αυξάνονται οι αιτήσει για τα panic button κλπ. Είναι, έτσι, έχει αρχίσει να γίνεται μια ζωφερή ε, και μια πολύ, με πολύ έντονη παρουσία πραγματικότητα, επειδή μου είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο και δεν μπορώ να καταλάβω πώ βρίσκει από υποστηρικτέ, στη χειρότερη περίπτωση, ξέρει, ανθρώπου που υποστηρίζουν αυτό το φαινόμενο για το χύψη λόγο ή ανθρώπου που προσπαθούν να μειώσουν τη σημαντικότητα. Δηλαδή, έλα, εντάξει, έτυχε ένα πετατικό, δεν ήταν έτσι και δεν ξέρω και εγώ τι έγινε κτλ. Πώ φτάνει σε αυτό το σημείο, είχε και την σε συγκεκριμένη περίπτωση, α πούμε, με τον ποινικό λόγο και τη γυναίκα του, υπήρχε και μια πολύ high profile υπόθεση. Προσπάθεια, υπεράσπιση. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς σε μια εκπομπή, ρε παιδί μου, βγήκε μια τύχη. Και ήταν σε φάση Εντάξει, και δεν ξέρουμε και τι γίνεται σε αυτό το ζευγάρι στο σπίτι. Ποια είναι τα θέματα του. Όντω δεν τα ξέρουν ποια είναι τα θέματα του, ρε παιδί μου. Και όντω υπάρχει ένα σύμπαν στο οποίο αυτή του συμπεριφέρεται άσχημα. Ωραία, ας πούμε, χωρί να ξέρουμε καθόλου ότι όντω ε, αυτή είναι άδικη μαζί του, είναι σκληρή μαζί του, είναι δεν ξέρω του έκανε, δεν ξέρω, έκανε κάτι που τον έθιξε εκείνο το βράδυ, πολλά βράδια ας πούμε, δεν ξέρω. Ωραία. Και σε αυτό το σενάριο που έχει αυτός α, ένα σωρό αφορμές να είναι θυμωμένος μαζί της ή να θέλει να διαλύσει τη σχέση, να είναι να προσφέρει τα πράγματα, ωραία. Πες ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται από πίσω, αλλά υποθέτουμε σαν δεδομένο αυτό. Ωραία. Και τι τώρα που μάθαμε αυτά, άμα μαθαίναμε μάλλον κάτι τέτοιο, θα δικαιολογούσε το ξύλο με κάποιο τρόπο. Δεν μιλάμε για δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Το τι γίνεται στη σχέση και αν η σχέση αυτή συνεχίζει, αν πάει σε κατά με ευθύνη του ενό ή του άλλου, είναι ένα θέμα που λύνεται με πολύ διαφορετικού τρόπου από ξύλο. Δεν είναι άγρια δύση η σχέση. Δεν γυρίζει σπίτι επειδή σου έκανε κάτι το σύντροφό σου και του λε αυτό που έκανε σαν τίμα στην τιμή μου, Ετοιμάσου να πεθάνει τώρα με το, με το κατάνα μου. Ξέρω εγώ, αυτό ξεπλένεται μόνο με αίμα. Δεν λύνεται έτσι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που λύνει προβλήματα στη σχέση. Και έγινε και πολύ μεγάλη κουβέντα για το γιατί ένα από το. Ένα μεγάλο κομμάτι των υποστηρικτών επειδή μου του ποινικολόγου ήταν γνωστή του φίλου του ή οτιδήποτε άνθρωπου που σχολίαζε. Ήταν το ε, τώρα αυτό έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα και πάει καριέρα τώρα με αυτό που γίνεται με την αρνητική διαφήμιση, ξέρω εγώ, κτλ. Και, και θα σα πω κάτι, θα κάνω πάλι εδώ πέρα του δικηγόρου του διαβόλου για ένα δευτερόλεπτο ε, λέγοντα ότι θα σας πω και εγώ σαν παρατηρητής διάφορων τέτοιων φαινομένων άνθρωποι που έχουν κάνει κάτι το οποίο είναι από ποινικά κολάσιμο μέχρι ηθικά κολάσιμο ρε παιδί μου στις συνειδήσεις κάποιου έχω δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που είδα τι έκαναν και είμαι νέο Οκ το αξίζει να χάσει πράγματα, το αξίζει να τιμωρηθεί δεν ξέρω σε ποιο βαθμό δεν είμαι εγώ κατάλληλος να... να κρίνω αν πρέπει να καταστραφεί όλη τη ζωή, αν πρέπει να σαπίσει τη φυλακή για πάντα, αν πρέπει να χάσει τη δουλειά του για αυτό που έγινε. Κάθε περίπτωση είναι και ξεχωριστή. Αλλά Υπήρχαν περιπτώσει που είπα, Ναι, OK, εδώ διάβασα τα γεγονότα, είδαμε τα γεγονότα και η ευθύνη αυτού του ανθρώπου είναι εκεί που μου επιτρέπει με... να πω ότι ναι, του αξίζει σχεδόν ό,τι είναι να πάθει, να χάσει τα λεφτά του, να χάσει. Δεν ξέρω. Ωραία. Ακόμα και σε αυτέ τι περιπτώσει, όταν βλέπει έναν άνθρωπο που καταρρέει όλη τη ζωή, χάνει τα λεφτά του, χάνει τη, τη ζωή του, χάνει και καταλήγει ένα κακομίρι εξαιτία των πράξεών του, ρε παιδί μου. Ακόμα και όταν λες ότι μέσα σου ναι, μεν αξίζει, καταλαβαίνω ότι έχει κάτι βάναυσο αυτό. Ότι είναι μια περίεργη εικόνα, μια περίεργη συνθήκη να βλέπει έναν άνθρωπο στο κατώτερο σημείο τη ζωή του. Στο πάτωμα, ρε παιδί μου, πεταμένο. Είναι βάρβαρο, είναι, το καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι βάναυσο σαν εικόνα, μπορεί να είναι δύσκολο σαν εικόνα, αλλά. Έτσι, και δεν λέω αν σε, συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένο τι αξίζει να πάθει, ούτε λέω για κανέναν τι αξίζει να πάθει, δεν θα κρίνω εγώ, αλλά όταν κάνει κάποιε πράξει τέτοιου τύπου, έτσι, με δικιά σου ευθύνη, με νυφάλιο και σώαστα φρένα, παίρνει μια απόφαση να κακοποιήσει κάποιον σωματικά, σεξουαλικά, να εκμεταλλευτεί κάτι, να κάνει κάτι ρε παιδί μου τόσο. θα έχει συνέπειε αυτό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ άσχημο για έναν άνθρωπο να, να διαλυθεί η ζωή του έτσι, οτιδήποτε και αν έχει κάνει αυτό, αλλά κάποιε πράξει έχουν κάποιε συνέπειε. Ωραία. Δεν είναι όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιο τόσο σημαντικά που αξίζουν να το καταστραφεί η ζωή ή να καταστραφεί καριέρα, δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι, προφανώ υπάρχουν διαβαθμίσει. Δεν είναι όποιο έκανε το οτιδήποτε. Ωραία, πάμε, το αφιερούμε τη ζωή, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα τέτοιο κύμα, γιατί υπάρχει στα social media και γενικά στη σφαίρα του ίντερνετ τα συναισθήματα είναι πάντα ύψο και βάθο, πάντα τεράστια, πάντα ο χαμό, πάντα πάμε. Υπάρχει μια ανθρωποφαγία, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πώ αυτό το πράγμα είναι άσχημο και δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Μιλάω για να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις από αρμόδιους ανθρώπους για το τι πρέπει να υποστεί και όχι ο καθένας και η κοινή γνώμη να αποφασίσει ρε παιδί μου χωρίς κορώνες και χωρίς ε, λιντσαρίσματα ξέρω να αποφασίσει με ποιους ανθρώπους θέλει να στηρίξει, να συνεχίσει να στηρίζει ή όχι ανάλογα με το τι έχουν κάνει δεν λέω ότι είναι ένα πράγμα που ο, 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 α, έκανε αυτό κάτι, έκανε τέτοια, ωραία, τελείωσε. Βάζουμε ένα χείο εδώ πέρα κλπ. Σε κανένα περίπτωση δεν λέω ότι και αυτή είναι μια σωστή αντιμετώπιση αλλά δεν μπορεί η συζήτηση σε τέτοια θέματα να εκτοξεύεται στο πώς θα επηρεαστεί ο θήτης από τις συνέπειες των πράξεών του. Είναι, δεν ξέρω. Σε εκείνη την παρούσα φάση δεν είναι αυτό το αντικείμενο της συζήτησης. Δεν είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε το σημαντικό κομμάτι της κουβέντα. Ελπίζω να γίνομαι σαφής στο που βρίσκομαι σαν θέση, επειδή είμαι στο όλο ζήτημα. Και να μου συγχωρέσετε το οποιοδήποτε. Δεν ξέρω. Έχω επηρεαστεί ψυχολογικά πάρα πολύ από την αγριότητα με την οποία και την κατευθείαν ένταση με την οποία αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε θέμα και την τεράστια πόλωση κατευθείαν και πάμε ξύλο δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα με κανέναν τρόπο είναι μόνο ξύλο, μόνο φωνές, μόνο σκοτώστε τους μόνο... Ξέρω, η ακρότητα, η αγριότητα και η βαρβαρότητα της εποχής ειδικά ρε παιδί μου στο, στην ιντερνετική σφαίρα με έχει πειράσει κάπως αρνητικά και βρω ε, σε μια κατάσταση που προσπαθώ να είμαι ψύχρημος, να βλέπω τα πράγματα όσο πιο ψύχρημα και αντικειμενικά γίνεται, όσο μπορώ. Δηλαδή, τα, τα bias μα θα τα έχουμε πάντα, τι προκαταλήψει μα θα τι έχουμε πάντα, την πλευρά μα θα την έχουμε πάντα. Αλλά δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω κορώνε, δεν θέλω να, να, να πολλώνω και να τονίζω εντάσει, ρε παιδί μου. Αρκετά άγρια είναι η εποχή από μόνη τη, χωρί να να αρχίσω να πάρω και εγώ τσουγκράνε σε ρεβδί μου σε αυτό εδώ πέρα το podcast και να κάνω πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει ισχυρέ θέσει, να είσαι ισχυρά προ μια πλευρά ή προ την άλλη. Προφανώ, νομίζω η θέση μου πάντα στα ζητήματα που συζητάω γίνεται σαφή. Απλά γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει ότι κάνω αρκετά disclaimer και αρκετέ αναλύσει βαθιέ πάντα στα πράγματα που σχολιάζω εδώ πέρα στο podcast. Λοιπόν, για κάπου εδώ εγώ θέλω να σας αφήσω γενικά να κάνω ένα outro, να φύγω από αυτό εδώ πέρα το podcast, να ησυχάσω κι εγώ, να ησυχάσετε κι εσείς, αλλά θέλω να σας αφήσω με ένα λίγο πιο αισιόδοξο μήνυμα, γιατί κλείσαμε με το, με το βαρύ θέμα τη εβδομάδα. Και ήθελα να σα πω, επειδή μου, το εξή: Σκεφτόμουν εσύ, με συζητούσε και με ένα φίλο βασικά, και από εκεί που έκυψε όλη αυτή η σκέψη, ότι καμιά φορά επιχειρεί στη ζωή σου να βάζει 4-5 στόχου. Τώρα, αυτοί οι 4-5 στόχοι είναι πολύ γενική στόχη και είναι κοινή στόχη πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, δεν ξέρω, για τον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικά πράγματα, λίγο πάνω κάτω, δεν ξέρω, θέλω να έχω ωραίο σώμα, θέλω να έχω λεφτά, θέλω να κάνω ταξίδια, θέλω να έχω χόμπι, θέλω να διαβάζω, μπλα μπλα μπλα. Έτσι, και κάνει ρε παιδί μου όλα αυτά τα, να διαβάζω περισσότερο, πούμε, να, θλού, να, να, τρώω καλύτερα, δεν ξέρω, όλα... Αυτά τα πράγματα. Και βάζει, ρε παιδί μου, 4-5 στόχου και παλεύει να κάνει αυτού του 4-5 στόχου εκεί έξω και ανακαλύπτεις στην πορεία ότι εκτός ότι αυτοί οι στόχοι πολλές φορές είναι αλληλοαντικρώμενοι, δηλαδή ο καθένας θέλει πολύ χρόνο και κάποιο πράγμα που Λε, δηλαδή, λες, ωραία, θα κόψω το κάπνισμα, ρε παιδί μου, βάζω ένα στόχο, κόβω το κάπνισμα, κόβεις το κάπνισμα, αρχίζει και τρως, γιατί έχει έχεις τα, από τα σύνδρομα στέρησης, έχεις ρε παιδί μου, λαλαλα, αρχίζει και τρως περισσότερο και λες, α, οκ, okay, έκοψα το κάπνισμα, έκανα αυτό το πράγμα για την υγεία μου, αλλά ε, μου διαλύει, μου γαμάει τελείω τον άλλο στόχο που είχα, που ήταν ε, ο στόχο του να δυνατήσω τώρα γιατί τρώω περισσότερο. Ξέρω Αρχίσαι να να ανακαλύπτει ότι το ένα ε, επηρεάζει το άλλο. Όταν πα να επιχειρήσει περισσότερο το ένα, πάει στο διάλογο το άλλο. Και επίση, ανακαλύπτει και κάτι άλλο. Ότι δηλαδή πάρα πολλού από αυτού του στόχου που φαίνονται πάρα πολύ απλοί, όπω θα φτιάξω σώμα, ή α, θα διαβάζω περισσότερο, α, θα μορφώνομαι περισσότερο, θα πηγαίνω να κάνω ένα άθλημα. Αλλά ταξιδιά, ε, ότι ο κάθε ένα από αυτού του 5-6 μικροστόχου στο μυαλό σου είναι πρακτικά full time job. Κάθε ένα από αυτού του μικροστόχου που έβαλε στη ζωή σου, Α, θα τα καταφέρω ρε παιδί μου να κάνω αυτό, είναι τελικά πρέπει να ασχολείσαι ένα 8 ώρα την ημέρα με τον κάθε στόχο. Και με πρόχειρα μαθηματικά, τώρα αν έχει 5-6 στόχου. 6-8-48 δεν βγαίνει δηλαδή δεν, άμα βάλεις μέσα και πω θέλω να κοιμηθώ και λίγο μέσα στη μέρα και θέλω να φάω και τίποτα να κάνω και κάτι άλλο. Τελείωσε, πάει, πάει. Δηλαδή, μιλάμε. Θε μια βδομάδα να χωρέσει μια βδομάδα μέσα σε μια μέρα. Οπότε είναι οκ, ρε παιδί μου, αν σε διάφορε φάσει τη ζωή σου όλοι οι στόχοι που έχει βάλει, ε, κάποιοι πάνε πίσω, κάποιοι πάνε λίγο πιο μπροστά, δεν του επιτυχαίνει όλου. Είναι ένα πραγματικά πολύ δύσκολο έω ακατόρθωτο πράγμα στο τέλο τη ημέρα. Βέβαια, εκεί πέρα αυτή τη θεωρία σου γαμάει πάντα ένα καριόλι που ξέρει, ο οποίο είναι τέλειο και τα πετυχαίνει όλα. Έχει τέλειο σώμα, τέλεια καριέρα, τέλεια οικογένεια, ξέρω και, και είναι όλα. Α, ωραία, εκεί χαλάει λίγο η υπόθεση με αυτόν τον γαμιόλι, ξέρω εγώ, αλλά δεν θα κάτσουμε τώρα να σκάσουμε γιατί βρέθηκε μια χρυσή εξαίρεση. Μπράβο σου, μπράβο φίλε μου, συγχαρητήρια που σηκώνει σε 5 ώρα το πρωί σαν τον Έλο Μά και κάνει 7,5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Ε, και γυρίζει πίσω και ε, μπράβο, μπράβο σου, μπράβο, ναι. Ε, Συγχαρητήρια με, με, κάποιο τρόπο μαγικό έχει τρυπήσει το χώρο χρόνο και έχεις, χωράς 52 ώρες πράγματα μέσα σε ένα 24ωρο και το Instagram σου είναι ένα μνημείο στο έχω ένα εκατομμύριο ευρώ στην άκρη δεν ξέρω πώς έχει καταφέρει και έχεις πάει όλα τα ταξίδια που ήθελα να πάω όλη μου τη ζωή μόνο και μόνο αυτό το καλοκαίρι ας πούμε. Μπράβο σου, δεν ξέρω πώ έχει χακάρει έτσι τη ζωή άσχημα. Συγχαρητήρια. Αυτό ο τύπο να πάει στο διάλογο είναι η εξαίρεση. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι θα βολευτούμε με τη μετριότητα. Ωραία, τώρα έτσι όπω τελείωσε, δεν ξέρω, αλλού ήθελα να το ξεκινήσω και αλλού να πάει. Έτσι όπω τελείωσε, δεν ακούγεται αισιόδοξο πάλι. Κάπου κάπου χάθηκα. Επίση θέλω να πω ότι αυτό ο τύπο που τα καταφέρνει όλα μπορεί να είναι και μια τύπη που τα καταφέρνει όλα, ή μπορεί να είναι ένα άλλο τρίτο πράγμα που διαλέγει να χαρακτηρίζει τον εαυτό του. Γιατί δεν ξέρω, άμα ξέρατε, αλλά δεν μπορούν μόνο οι άντρε να καταφέρουν πράγματα, μπορούν και οι γυναίκε και όλα. Ωραία, όσο πάει αυτό το πράγμα, γίνεται όλο και χειρότερο. Δεν ξέρω, πήγα να πω κάτι inspiring σε Δεν είμαι εγώ ρε φίλε για τέτοια. Τι τα κάνω αυτά, τι τα κάνω, πού πα, να είσαι inspiring, αφού δεν, δεν είσαι για αυτήν. Με αποσυντώνει αυτό, παιδιά. Συγχωρέστε με το τελευταίο πεντάλεπτο, δεν ξέρω πώ τράβηξε. De, πήγα να γίνω inspiring. Πήγε η τώρα να γίνει inspiring και αισιόδοξο. Και τα λοιπά. Και το ποτήρι μισοάδιο. Εγώ το ποτήρι το βλέπω. Το έχω κουμπίσει στην άκρη του γραφείου. Και όπω πάνω το πιάσω, το ρίχνω κάτω και πέφτει στο πάτωμα και να το σκουπίζω. Αυτό είναι έτσι. Βλέπω εγώ το ποτήρι. Ούτε μισοάδιο, ούτε μισογεμάτο. Τέλο πάντων, δεν τα κατάφερα με το inspiring κομμάτι ας πούμε, του podcast, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι ok αν σε ένα σημείο στη ζωή σου δεν πάνε όλα τα πράγματα, όλες οι πτυχές όπως ακριβώς τα θες, μην έχεις το άγχος του πω πω δεν έκανα αυτό να κάνω εκείνο, αφοσιώσου ίσως σε κάποιους λιγότερους στόχους όσους αντέχεις εκείνη την περίοδο και όσους προλαβαίνει και μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι ένα αληθινό πράγμα που υπάρχει και μπορείς να το... Να δει τη ζωή σου πολύ καλύτερα έτσι. Είναι καλύτερα να αφοσιωθεί σε Τρία πράγματα τα οποία να τα κάνει καλά και να σου δίνει αυτό είναι πηγή χαρά από το να είσαι μέσα σε ένα πανικό και ένα τεράστιο άγχο πω που έχω δέκα θέματα, α πούμε, και δεν τα προλαβαίνω, δεν τα κάνω. Αυτό καλύτερα, χειρότερα, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, αυτό ήμουνα. Ε, ε, μέχρι εκεί είμαι. Ό,τι πληρώνετε παίρνετε την τζάμπα, το παίρνει αυτό εδώ πέρα το podcast. Οπότε μην περιμένετε πολλά. Θωμάς Ζάμπρε εδώ με άλλο ένα, άλλο ένα podcast. Σα αποχαιρετώ αυτή τη βδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη και θέλω να πω κάτι. Επειδή δεν βγήκε το podcast την Πέμπτη και θα το βγάλω τώρα την Παρασκευή, είμαι σίγουρο ότι κάποιοι από εσά ήταν σε φάση. Ωχ, oh, πάει για αυτή τη βδομάδα, μα ξέχασε ο Θωμά. Οπ, σα την έφερα. Πάρτε podcast τώρα και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα.